Hello everybody! Καλώς ήρθατε παιδιά σε ένα ακόμα vlog εδώ στο καράζ που ουσιαστικά είναι το πρώτο βίντεο μιας καινούργιας σειράς που ξεκινάμε με αφορμή την αγορά και το project αυτού εδώ του αυτοκινήτου του τέρατος γελάτε γιατί κάποια στιγμή είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα γίνει σαν και το S13 που κρύβεται εκεί από πίσω όχι ίδιο αλλά σε ένα παρόμοιο επίπεδο θέλω να πιστεύω και ελπίζω πως εκεί θα καταλήξουμε τέλος πάντων δεν θα δημιουργήσουμε κάποιο καινούργιο playlist ή κάποια καινούργια σειρά που να αφορά αυτό το αυτοκίνητο εδώ μέσα στα vlog τα δικά μου θα υπάρχουν και τα vlog που θα αφορούν το, αυτό το αυτοκίνητο με hashtag ZF36. Εδώ θα το βελτιώνουμε, θα σας δείχνουμε τα πράγματα που παραγγέλνουμε για το αυτοκίνητο. Πώ το τοποθετούμε μέχρι να φτάσουμε στην πίστα και να το δοκιμάσουμε, να το κάνουμε να ντριφτάρει, γιατί αυτό είναι ο λόγο που το αγοράσαμε για να το... για να το ρίξουμε στην πίστα. Το σημερινό βίντεο δυστυχώ για ή θα είναι λίγο θεωρητικό, όπω σε όλα. Έτσι, ξεκινάμε με θεωρία. Σήμερα θα σας πω, όπως σα είπα στο προηγούμενο auto-vlog που έκανα με το αυτοκίνητο, αν δεν το έχετε δει ήδη. Πατήστε κάπου εδώ πέρα, θα το έχω για να το δείτε. Γιατί αναλύω εκεί πέρα τα specs του αυτοκίνητου, τι είναι, πόσο το αγοράσαμε και όλα αυτά τα σχετικά. Θα τα βρείτε εκεί. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας πω ποια είναι τα σχέδια, ποια είναι τα πλάνα μου για αυτό το αυτοκίνητο, πώς θα ξεκινήσουμε, τι θα κάνουμε ακριβώς, τι θα αλλάξουμε, τι θα βελτιώσουμε στο αυτοκίνητο για να το ρίξουμε στην πίστα για να μπορεί να ντριφτάρει, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θα ξεκινήσουμε με κραυγαλαίες, μετατροπές και υπερβολικά πράγματα. Θα κάνουμε κάποια απλά πραγματάκια στην αρχή για να πατήσουμε πάνω στα πάνω στο τελευταίο βίντεο του, της σειρά Teach Me How To Drift που αφήσαμε, που σας άρεσε πάρα πολύ και την ξαναζητάτε μανιωδώς να επιστρέψει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό διότι δεν είχε κάποιο νόημα να σας δείξουμε τρόπους για drift με ένα αυτοκίνητο των 500 αλόγων, έτσι. Και μόνο που πατάς τον γκάζι διπλώνει. Η ουσία είναι να να σα δείξουμε πώ γίνεται με ένα αυτοκίνητο χαμηλή υποδύναμη, σαν αυτό εδώ. Ε, είχαμε ξεκινήσει τότε, σα είχαμε πει τι πράγματα χρειάζεται να αλλάξετε για να, για να, στήσετε, να ετοιμάσετε ένα αυτοκίνητο για drift. Τώρα θα τα κάνουμε εδώ μαζί ε, στην πράξη. Θα παραγγέλουμε τα προϊόντα, θα έρχονται, θα τα τοποθετούμε πάνω στο αυτοκίνητο βήμα-βήμα. Θα σα δείχνουμε πώ γίνεται αυτό μέχρι να φτάσουμε στην πίστα και να σας δείξουμε εκεί και πώς μπορείτε να ντριφτάρετε, ποιε τεχνικές μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα λοιπά και τα λοιπά πράγματα που θα τα δείτε αργότερα. Για όσους έχετε δει εκείνη τη σειρά θα ξαναφρεσκάρετε κάποια πράγματα μέσα από αυτά εδώ τα, τα βίντεο. Θα τα πούμε έτσι λίγο πιο περιληπτικά και θα τα δείξουμε πιο αναλυτικά όταν δηλαδή λέμε κάτι και πώς γίνεται. Έτσι σε αυτό το βίντεο συνεχίζω σε αυτό που έλεγα πριν, θα σας δείξουμε, θα σας πω ποια είναι τα πλάνα, τι πρέπει να κάνουμε στο αυτοκίνητο, ώστε να το πάμε στην πίστα και να ντριφτάρει. Έτσι. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τα απαραίτητα, έτσι όπως είπα και πριν δεν θα κάνουμε με τα τροπές οπότε θα χρειαστώ τώρα τη βοήθεια του πίνακα, θυμάστε ένα πίνακα που είχαμε πριν ένα-δύο χρόνια και έτσι σας δείχναμε κάποια πράγματα, θα επανέλθει στο προσκήνιο ο πίνακας. Θεωρητικό, όπως σας είπα και πριν, το σημερινό βίντεο. Καθίστε, αράξτε στον καναπέ σας, ανοίξτε και κάτι παγωμένο για να δροσίζεστε και πάμε να σας αναλύσω τι θα κάνουμε σε αυτό εδώ το, αυτο, αυτό εδώ το αυτοκίνητο, ώστε να το ρίξουμε στην πίστα και να ντριφτάρει. Έχω πάρει μπλε κοιμωλία γιατί για την ώρα είναι μπλε το αυτοκίνητο μην με βάζει την ορκιστό, δεν ξέρω αν θα παραμείνει μπλε ή αν θα αλλάξει χρώμα και πότε. Αυτό είναι το όνομα του project μας. Όπως είχαμε πει και τότε, ένα αυτοκίνητο για να, για να κάνει drift πρέπει να είναι αποκλειστικά πισοκίνητο. Σαν αυτό εδώ. Αυτό το έχουμε συνειδητοποίησει. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο πέρα σε αυτό. Έτσι. Ωραία. Για να ντριφτάρει όμως ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο στην πίστα θα πρέπει να έχει όπως είχαμε πει και τότε δύναμη. Από ένα 16' μοτέρ σαν αυτό εδώ δεν μπορεί να έχει δύναμη. Οπότε θα κάνουμε κάτι στο μοτέρ για να δυναμώσει. Κινητήρας. Όσον αφορά τον κινητήρα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι ακριβώς θα κάνουμε, όπως σας είπα και σε ένα auto vlog λίγο πιο πριν. Ίσως να βάλουμε κάποιο εξακίνητρο της BMW για αρχή ή το RB κατευθείαν θα δούμε. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα βελτιώσουμε τον κινητήρα με κάποιο τρόπο ή θα τον αντικαταστήσουμε ώστε να έχουμε την απαιτούμενη δύναμη για να μπορούμε να ντριφτάρουμε. Όπως είχαμε πει και παλιότερα, 170-180 άλογα για μένα χρειάζονται. Μπορεί με και ένα αυτοκίνητο με λίγα λιγότερα βέβαια, αλλά δεν αποσκοπούμε εκεί στο να μας βγάλει την Παναγία ένα σπινιάρι. 180 άλογα είναι μία χαρά. Θα προσπεράσω λίγο γρήγορα τον κινητήρα, γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω γι' αυτό, απλά συγκρατήστε ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον να έχουμε μία δύναμη γύρω στα 180 άλογα τουλάχιστον. Μετά, το πιο σημαντικό απ' όλα σε ένα αυτοκίνητο που κάνει drift είναι το, το στήσιμο. Στο στήσιμο θα συμπεριλάβω όλα τα πάντα. Αναρτήσεις, ε, ψαλίδια, άκρα, διαγωνίες. Ε, σε αυτό το αυτοκίνητο θα ξεκινήσουμε με μία ρυθμιζόμενη coilover. Χωρίς ανάρτηση καλή, δεν κάνεις drift, δεν πας πουθενά, δεν μπορείς να στρίβεις το αυτοκίνητο και να σα βάρκα να παίρνει κλίσεις τεράστιες. Πλέον υπάρχουν πάρα πολύ φθηνές coilover ρυθμιζόμενες σε ύψος και σκληρότητα. Εμείς πήραμε μία, έχουμε παραγγείλει μία από αυτές. Στο επόμενο βίντεο πολύ πιθανόν να ξεκινήσουμε από εδώ και να δείτε την τοποθέτησή της πάνω στο αυτοκίνητο. Χρειαζόμαστε Λοιπόν, μία coilover για να σκληρύνει το αυτοκίνητο πολύ και για να χαμηλώσει πολύ. Είναι τα απαιτούμενα στο drift, οπότε θα χρειαστούμε μία τέτοια. Δεύτερο και πάρα πολύ βασικό πράγμα για drift είναι η γωνία στο τιμόνι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αφήσουμε το, το εργοστασιακό σύστημα εκεί πέρα, διότι η ρόδα στρίβει πάρα πολύ λίγο και θα χορτάσουμε τετακέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο drift να κάνεις τη, τις, τα τιμόνια σου να στρίβουν περισσότερο. Κάπου εδώ θα σας έχω ένα βίντεο να πατήσετε ένα παλιό από τα πρώτα μας βίντεο στο YouTube με το 36R που είχαμε τότε με τις μετατροπές που κάναμε τότε σε εκείνο το τιμόνι. Μπορεί να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική και τώρα ή μπορεί να, μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο, μιας και υπάρχουν πλέον άπειρες, πολύ περισσότερες λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε σύντομα θα έχετε νέα και για το τι θα μετατροπές θα κάνουμε στη γωνία του, του τιμονιού. Κάτι άλλο που θα βάλω εδώ και αυτό πάρα πολύ βασικό είναι και οι κόντρες που χρειάζεται το αυτοκίνητο. Μια και μιλάμε για αυτοκίνητα 20-30 ετών, όπω καταλαβαίνετε, υπάρχουν συνεμπλοκ πάνω στα άκρα και σε αυτά που επηρεάζουν τη σκληρότητα στου συνδέσμου του αυτοκινήτου. Θέλουμε να είναι πάρα πολύ άμεσα και σκληρά αυτά. Συνήθω αυτά δεν αλλάζονται ποτέ ή αλλάζονται ένα 10-15 χρόνια. Οπότε θα αλλάξουμε κάποια συνεμπλοκ που χρειάζεται οπωσδήποτε και κάποιε κόντρε που στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο μιλάμε για μία κόντρα πίσω τη κάμπερ, διότι όταν χαμηλώνει το αυτοκίνητο στο 36R πίσω, Παίρνει κάμπερ πάρα πολύ. Εμείς θα πρέπει η ρόδα μας στο πίσω άξονα να είναι όσο γίνεται πιο ίσχες. Γι' αυτό το λόγο θα παραγγείλουμε και δύο κόντρες ρυθμιζόμενε για να μπορούμε να ιστιάξουμε λίγο την κάμπερ να μην είναι έτσι πίσω γιατί δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε με αυτά τα τρία πράγματα στο στήσιμο θα, θα πρέπει να βάλουμε ένα μπλοκέ διαφορικό στο αυτοκίνητο ή να κολλήσουμε αυτό που ήδη έχουμε. Είναι η πιο οικονομική λύση και η καλύτερη και κάνει τη δουλειά του στην πίστα μια χαρά. Οπότε. Κόλλημα για αυτό εδώ το low budget project του Ε36. Απλά αυτό που. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στον Drift και πρέπει είναι ένα τύπο που πρέπει να το γνωρίζετε κι εσεί. Στα αυτοκίνητα χαμηλή υποδύναμη θα χρειαστούμε ένα κοντότερο βήμα, κορονοπίνιο, γιατί αυτό φορά αυτή τη στιγμή ένα 338, όπω τα 316. Εμεί θα ψάξουμε να βρούμε ένα πιο κοντό, ίσω ένα 39, ένα 41 από ε30. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε και στο διαφορικό. Οπότε θα το μάθετε στην πορεία. Αυτό που πρέπει να ξέρετε εσεί για αρχή είναι ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ένα διαφορικό ένα μπλοκέ διαφορικό ή να κολλήσουμε αυτό που έχουμε. Και θα, πάμε σε ένα, θα, θα συνεχίσουμε σε πολύ σημαντικά πράγματα που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να τα εντάξει Κάνει στο στήσιμο. Είναι ένα, ε, ένα υδραυλικό χειρόφρενο. Τι γίνεται τώρα, μπορούμε να τοποθετήσουμε υδραυλικό χειρόφρενο χωρίς να αλλάξουμε τίποτα στο σύστημα επέδεση στο αυτοκινήτου, να παρεμβάλλουμε το χειρόφωνο δηλαδή ανάμεσα από τους μπροστά και τους πίσω, ανάμεσα από μπροστά και τους πίσω δαγκάνες. Αυτό είναι η πιο γρήγορη και φθηνή λύση, αλλά είναι και λίγο προβληματική, διότι το αρνητικό είναι ότι όταν έχει τραβηγμένο το υδραυλικό χειρόφρενο, έχει ήδη πίεση πίσω δαγκάνε, οπότε δεν έχει πίσω φρένο. Αν χρειαστεί να πατήσει φρένο, ενώ έχει τραβηγμένο το χειρόφρενο. Οπότε Γι' αυτό το λόγο, εμεί θα τοποθετήσουμε δεύτερη δαγκάνα στο πίσω άκρο. Υπάρχει ένα adapter που βγάζουν για τα y 36 Θα παραγγείλουμε ένα τέτοιο αντάπτορα, θα παραγγείλουμε άλλε δύο πισσινέ δαγκάνε και θα τι τοποθετήσουμε εκεί ώστε να έχουμε ανεξάρτητο κύκλωμα για το χειρόφρενο. Δηλαδή, το χειρόφρενο θα έχει δικό του τρομπάκι, δικό του παγούρι και θα πηγαίνει σε δύο ξεχωριστέ δαγκάνε πίσω ώστε να δουλεύει το χειρόφρενο μόνο του και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Οπότε, θα βάλω εδώ σε παρένθεση διπλή. δαγκάνα. Αν και δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σα για αρχή και χωρί διπλή δαγκάνα. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε σε αυτό το αυτοκίνητο για να το ρίξουμε στην πίστα είναι. Δεν είναι το τελευταίο σαν σημασία, απλά το άφησα τελευταίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και το πιο σημαντικό. Αφορά την ασφάλειά μας και την ευκολία στο, στο, να οδη, στο, να οδηγάμε. Δεν μπορείς να κάνεις drift χωρίς να έχεις ένα αγωνιστικό κάθισμα για, το λόγο, για τον πολύ απλό λόγο του ότι τα, τα πλευρικά τζι που αναπτύσσονται όταν κάνεις ε, drift είναι πολλά. Δεν, δε θα, στο μανίσιο κάθισμα δεν θα καταφέρεις να κρατηθείς το κάθισμα άμα driftάρεις. Οπότε, εννοώντας αγωνιστικό bucket κάθισμα, ζώνες τεσσάρων σημείων τουλάχιστον, οπωσδήποτε, και κράνος. Και το τιμόνι, διότι με <laughs> αυτό το τιμόνι το τεράστιο, το μανισιολογικά, δεν θα μπορέσετε να ντριφτάρετε. Είναι πολύ καλύτερα να το κάνετε με ένα κονικό, ίσως αγωνιστικό τιμόνι. Οπότε θα χρειαστεί να ανακεφαλαιώνω, θα χρειαστούμε μέσα ένα αγωνιστικό κάθισμα. Θα σας δείξουμε αργότερα και πώς θα το τοποθετήσουμε στο E36, όπως και τις ζώνες τεσσάρων σημείων, όπως και το τιμόνι με ένα κόνο που θα χρειαστεί. Και ίσως αργότερα, όχι κάτι που χρειάζεται από την αρχή, αλλά ένα quick shift στο λευγιέ, για να αλλάζουμε λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο γρήγορα τις ταχύτητες, γιατί θα δουλεψουμε εμπολικη μπόλικοι Δευτέρα-Τρίτη Δευτέρα, με αυτό το, το βήμα. Ελπίζω μόνο Τρίτη να δουλέψουμε. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Αυτά θα χρειάζεται το αυτοκίνητο για να κάνει drift. Θα ανοίξω μια παρένθεση εδώ στο κινητήρα. Κάτι που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο όπως έχουμε πει και παλαιότερα όταν υπάρχει ταβάνι στη δύναμη του αυτοκίνητου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το διευκολύνουμε είναι να το ελαφρώσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε το αυτοκίνητο να πάρει τα πόδια του. Αλλά και εκτό ότι θα το βοηθήσουμε να πάρει τα πόδια του, θα το κάνουμε πιο ευέλικτο. Γιατί όσο ελαφρώνει είναι αυτοκίνητο, είναι και πιο άμεσο και πιο ευέλικτο στι στροφέ. Και πιο άμεσο και πιο σωστό και πιο καλό και πιο όλα τα πάντα. Πρέπει να ξυλώσουμε πολύ πράγμα από αυτό εδώ που, που βλέπετε και να πέσουμε πάρα πολύ σε κιλά. Διότι εμεί, σαν οδηγοί, πέσαμε. Δεν μπορούμε να πέσουμε άλλο πιο χαμηλά. Αυτά. Κάντε ένα pause, ένα print screen, δεν ξέρω τι θα κάνετε, μελετήστε τα πάρα μα πάρα μα, πάρα πολύ καλά, βάλτε τα στο μυαλό σας, γιατί από το επόμενο βίντεο ξεκινάμε. Εγώ δεν θα τα σβήσω, θα τα αφήσω εδώ στον πίνακα για να, για να, βλέπω, ίσως να κάνω και μια λίστα με τα προϊόντα ακριβώς και να σβήνω, τικ τικ τικ, να τα σβήνουμε μαζί και να προχωράμε σιγά σιγά για να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητο και να το ρίξουμε στην πίστα. Εδώ, παρέα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά, μέχρι το επόμενο.